του ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εγώ. Δεν κατανοώ αν μπερδεύτηκε η πρόεδρος ή αφορά το πρόσωπό μου. Γιατί τέτοια πράγματα που εξτομίσατε, όχι τα πολιτικά στοιχεία, στην πρόεδρο. Προς το Προεδρείο, κύριε Μπαλαούρα, προς το Προεδρείο. Ναι, ωραία. Να μας εξηγήσει η πρόεδρος, γιατί τίποτα από αυτά που είπε ότι είπα, δεν είπα. Πολύ απλά. Ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που ζητάει το λόγο. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Τι θέλετε, κύριε Φίλη? Επί της διαδικασίας. Ωραία. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Δεν θα παρασυρθώ από τον πειρασμό να σχολιάσω τα όσα ακούσαμε σήμερα για δεύτερη φορά. Την πρώτη ακούσαμε χθες την διάσκεψη των Προέδρων. Επισημαίνω πάντως ότι η κυρία Πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι την στοχοποιεί. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει, όπως είπε χθες, συνεργασία με τον Πρωθυπουργό και εμπιστοσύνη με τον Πρωθυπουργό. Αυτό γεννά μεγάλα θεσμικά προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόεδρος Βουλής που θεωρεί ότι έχει στοχοποιήσει η κυβέρνηση, παρότι τον έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός και έχει ψηφιστεί από το κυβερνητικό κόμμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους. Και στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Αλλά πρωτίστως στη συνείδησή μας. Δεν μπορούμε να προσοχούμε κάτι το οποίο συνεχώς αμφισβητούμε και το οποίο θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνο για προσωπική και πολιτική στοχοποίηση. Ελπίζω σε αυτό το θέμα να δώσει μια ειλικρινή απάντηση κάποτε η κυρία Πρόεδρος. Το δεύτερο και εξής ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι ουδείς νομιμοποιείται να μιλάει ως αυθεντικός διερμηνευτής της ψήφου του ελληνικού λαού. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Η κυβέρνηση κρίνεται για την εφαρμογή του προγράμματος και αν τεθεί ζήτημα δυσαρμονίας, τότε γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι και πάλι η απάντηση. Ο ελληνικός λαός. Η περιβόητη τεχνική της εξουσίας, σύμφωνα με την οποία το μπόνους έχει να κάνει με άλλο πρόγραμμα και όχι με το σημερινό και πάει λέγοντας, δεν τιμά όσους επινοούν τέτοιες μεθόδους για να υπονομεύσουν το έργο της κυβέρνησης που μάλιστα τους έχει προτείνει για κρίσιμους θεσμικούς ρόλους. Είμαστε όλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον επί του παρόντος. Υπάρχει ένα συνέδριο μπροστά του κόμματος. Έχουμε διαδικασίες δημοκρατικές για να διευκρινίσουμε τις πολιτικές μας απόψεις. Η κυβέρνηση όμως έχει χρέος να διασφαλίσει την πορεία της χώρας, την πορεία του ελληνικού λαού, την πορεία του έθνους. Και αυτό το νόημα έχει σημαίνει συζήτηση. Και έρχομαι στο θέμα της διαδικασίας. Ολοκληρώνεται με αυτό, φαντάζομαι. Δεν μιλάω περισσότερο από άλλους και ζητώ συγγνώμη που αναγκάζομαι. Ζητώ συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε και από χθες από τη συζήτηση του διάρκεια των Προέδρων ότι υπάρχει πρόταση για κατεπίγουσα διαδικασία. Η κατεπίγουσα διαδικασία σήμερα πρέπει να ολοκληρωθεί σήμερα, απόψε. Ο λόγος είναι απλός. Αύριο υπάρχει Eurogroup, όπου θα κριθεί η στάση της ελληνικής πλευράς. Τι αποδέχεται και τι δεν αποδέχεται. Ούτως ώστε να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία που εμείς θα αποδεχτούμε απόψε, αν την αποδεχτούμε στην Ελληνική Βουλή, από τα κοινοβούλια άλλων κρατών, αρχής γενομένης αύριο από τη Φιλανδία, από την πληροφορηθή και από τη Γερμανία, όπου ειδικότερα στη Γερμανία έχει αναπτυχθεί μια επιθετικότητα από γνωστούς κύκλους κυβερνητικούς προκειμένου να αναβαγίσει το σχέδιο αυτής της συμφωνίας. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση προς Θεού. Υπάρχει μόνο μια αντικειμενική, δυστυχώς, σύμπτωση, μια ετερογωνία των σκοπών, όπως είχε πει σε κάποια άλλη συνεδρίαση κάποιος άλλος συνάδελφος. Και πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς θα ολοκληρωθεί απόψε, όσο το δυνατόν συντομότερα, η διαδικασία της ολομέλειας. Με αυτή την έννοια, δεν είναι τυπολατρία αυτό που προτείναμε να τεθεί από τις επιτροπές, όριο λήξης των επιτροπών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι. Και ολοκληρώνεται, κύριε Φίλη. Το άρθρο 91 του κανονισμού, παράγραφο 2, αναφέρεται ότι ο καθορισμός της διαδικασίας αποφασίζεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής
από την κοινωνική, από τις επιτροπές που συγκροτούν τη σημερινή, το σώμα, τη σημερινή συνεδρίαση. Και θα ήθελα, πριν προχωρήσω ξανά στην επαναδιατύπωση της πρότασής μου, για να λήξει τη συνεδρίαση, όπως είπε και ο κύριος Σαμοήλης, 3 με 4 σήμερα, να προτείνω, να ζητήσω να μου πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση ως Προεδρείο του Σώματος της συνεδρίασής μας. Πότε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και πώς προβλέπετε αυτή η πρότασή σας να συναρμοστεί, να συνδυαστεί με την ανάγκη να ολοκληρωθεί απόψε, ανέφερα Eurogroup αύριο, Εθνικά Κοινοβούλια, απόψε η διαδικασία της Ολομέλειας Βουλής. Παίρνω μία απάντηση, πλήθω σε ψηφοφορία την πρότασή μου. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Φίλη, θα σας δώσω, κυρία Πρόεδρε και κύριε Πετράκο, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Μπάρκα, θα πρέπει να απαντήσω στον κύριο Φίλη που απευθύνθηκε σε μένα που προεδρεύω. Κύριε Μπάρκα, δεν πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, γιατί ο κύριος Μπάρκας... Όχι, κύριε Μηταράκη, θα απαντήσω στον κύριο Φίλη. Θα πάρει... Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα του κυρίου Μηταράκη θα το πάρει. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει ως πρόεδρος, προεδρεύω στην Κοινή Επιτροπή και πρέπει να δώσω μία απάντηση. Νομίζω, κύριε Φίλη, ακούσατε και όλοι σας ακούσατε ότι υπάρχουν 83 βουλευτές που θα μιλήσουν επί 4 λεπτά ο καθένας. Αντί για τις 9.30 ξεκινήσαμε στις 11. Χάσαμε μία μισή ώρα. Αυτό δεν είναι με υπαιτιότητα του Προεδρείου, είναι με την υπαιτιότητα των συναδέλφων οι οποίοι έχουν εγγραφεί και με τον κατάλογο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Έπρεπε να έχουμε 75 βουλευτές και δεν είχαμε απαρτία. Για να ξεκινήσουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, κύριε Φίλη, είπα και στον απάντησα και στον κύριο Μπαλαούρα, να δούμε για τη μείωση του χρόνου τα 3 λεπτά, που αυτό σημαίνει 4 ώρες και 1/4, όμως παραμένουν 83 συνάδελφοι. Θα τους απαγορεύσουμε να μιλήσουν, διότι στην επόμενη διαδικασία γνωρίζετε ότι δεν θα μιλήσει σχεδόν κανένας πέραν των εισηγητών και των... Τι πράγμα? Ναι, όταν έχει κατατεθεί ξημερώματα χθες, σας παρακαλώ, δεν έχει να κάνει, να μπορούσα να το είχαν καταθέσει από τη Δευτέρα να είχαμε και το χρόνο. Δεν, κύριε Φίλη, αντιλαμβάνεστε ότι ευτελίζουμε όλοι μας εδώ το θεσμό και δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι κρίμα. Λοιπόν, τελείωσε, απάντησα στον κύριο Φίλη, σας παρακαλώ, ναι, αυτό ήτανε σχηματικό και το καταλαβαίνετε, κύριε Φωτήλα. Για 1 λεπτό, κυρία Πρόεδρε, απαντήστε για να ολοκληρώσετε.